Γι' αυτό δεν πεθαίνουν γρήγορα οι παπάδες και δεν ξεμπλέκεται εύκολα. Τους λένε εισπολά, 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 έλεγε και ο Θεός κράτα τους εκεί, να σας έχουν, να σας παιδεύουν. Να ευχαριστήσω τους ψάλτες μας που σήμερα έλαμψαν. Έλαμψαν. Να ευχαριστήσω όσους αυτές τις μέρες βοήθησαν και τις παρακλήσεις και τα λουλούδια και τα στολίσματα και τα υπόλοιπα όλα, τη διακονία του ναού και τις επιτρόπισες και όσους ήρθαν και εξομολογήθηκαν, μου γεμίσατε την καρδούλα ομορφιές και χαρές. Μου γεμίσατε την καρδούλα ομορφιές και χαρές. Θέλω όμως σήμερα πάνω από όλους και όλες και όλα να ευχαριστήσω την Κυρία Μαρία που γιορτάζει. Πρώτον γιατί μου χάρισε δύο υπέροχα παιδιά και τα παιδιά μου χάρισαν δύο υπέροχες νύφες. Να τις θυμόμαστε και τις νυφούλες μας τις υπέροχες που μου γεμίζουν και αυτές την καρδούλα από χαρά κάθε φορά που έρχονται. Και να την ευχαριστήσω την Κυρία Μαρία για την υπομονή που δείχνει, για την αγάπη που έχει στην ενορία, για την αγάπη που έχει σε όλους σας. Και όταν καμιά φορά της λέω, πάνε να μείνουμε και καμιά μέρα, καμιά εβδομάδα, λίγες μέρες στο άλλο το σπίτι, δεν δέχεται γιατί μου λέει, εδώ πλέον είναι και το σπίτι μου και ο τόπος μου και το χωριό μου και οι δικοί μου άνθρωποι. Το ότι το λέει αυτό, εμένα μου λύνει τα χέρια, γιατί έτσι νιώθω κι εγώ. Σας ευχαριστώ που την αγαπάτε και η νυν και οι προηγούμενες επιτρόπισες και το χωριό όλο, σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε ακόμα πιο πολύ που μας έχετε δώσει ένα σπιτάκι που είναι του χωριού για να είμαστε μόνιμα εδώ. Τόσο πολύ όμορφα νιώθω που είπα πάλι προχθές στο Δεσπότη, ούτε σκέψη να κάνεις ότι θέλω άλλο τόπο και άλλη ενορία. Όταν ήρθα στην αρχή μου είπε, πήγαινε για λίγο καιρό εκεί που είναι μικρό χωριό και όταν βρω ένα μεγάλο χωριό θα σε στείλω. Του λέω, για μένα το μεγαλύτερο χωριό, μάλλον δυο μεγαλύτερα χωριά είναι η Σαρακίνα και ο Άγιος Χαράλαμπος. Με αυτά θέλω να κλείσω, με αυτά θέλω να τελειώσω. Έχω ξεχάσει ό,τι άλλο προηγούμενο έχω κάνει στη ζωή μου και έχουμε δοθεί και αφιερωθεί σε αυτήν την ενορία. Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά μας. Σήμερα γιορτάζει τούτο εδώ το πλασματάκι, το κοριτσόπουλο των 16 χρονών όταν κατέβηκε ο Αρχάγγελος και τη βρήκε στο ναό, που μας έκανε τέτοιο δώρο που τέτοιο δώρο δεν μπορεί να βρει κανένας πάνω στη γη όσα χρόνια και αν περάσουν για να το κάνει στους ανθρώπους ή να το κάνει στον άνθρωπό του. Η Παναγιά λοιπόν μας έδωσε ένα δώρο μοναδικό. Μας κατέβασε τον Θεό μας κάτω στη γη. Κατέβασε τον Θεό κάτω στη γη και μας τον χάρισε σε όλους. Τέτοιο δώρο να μην την ευχαριστούμε κι εμείς. Αν δεν είχε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αν δεν είχε βρεθεί ακόμα Παναγιά, δεν θα είχε έρθει ο Χριστός. Θα περίμενε. Ήμασταν τόσο τυχεροί που πρόλαβε να μας τον φέρει τον Χριστό και να τον έχουμε τώρα. Γιατί ο Χριστός μετά μας έκανε και αυτός ένα τεράστιο δώρο, μέγιστο δώρο. Το αίμα του, με το οποίο αίμα του υπόγραψε τη σωτηρία μας. Το ότι μπορούμε όλοι να σωθούμε πλέον, το οφείλουμε στη θυσία του Χριστού και πίσω-πίσω στην Παναγιά μας. Αυτός ο Χριστός που πάνω στο αίμα του, με αυτό το αίμα έφτιαξε τα μυστήρια. Με κέντρο
το μεγαλύτερο μυστήριο που είναι η Θεία Κοινωνία. Πόσο θα χάρηκε σήμερα η Παναγιά που κοινωνήσατε σχεδόν όλοι. Την πονάει όμως την Παναγιά που ήταν σχεδόν όλοι και δεν ήσασταν όλοι και δεν ήμασταν όλοι. Μην το αφήνετε αυτό. Είναι δώρο τεράστιο να βγαίνει ο παπάς με το Άγιο Πότηρο και να μοιράζει Χριστό. Και μάλιστα, έλα ρε το καημένο, το φίλο μου. Και μάλιστα, το κάθε κομματάκι που μας δίνει ο παπάς δεν είναι κομμάτι από το Χριστό. Είναι ολόκληρος ο Χριστός. Και το είπα και άλλες φορές, δεν είναι μόνος του ο Χριστός. Εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο βρισκόμαστε όλοι, ζωντανοί και αποθαμένοι, γη και ουρανός, όλοι μαζί. Γιατί με αυτό το μαζί μας σώζει ο Θεός μας. Βλέπει μαζί ο Θεός, είναι εν το μέσο ημών. Όπου οι συν, λέει, δύο ή τρεις, ακόμα και δύο-τρεις να μαζευτούνε, εκεί ημί εν το μέσο αυτών. Είμαι ανάμεσά τους. Μη διστάζουμε λοιπόν την αγάπη, μη διστάζουμε την αγκαλιά, μη διστάζουμε τη χαρά ο ένας τον άλλον, μη διστάζουμε το χαμόγελο ο ένας τον άλλον, μη διστάζουμε να δεινόμαστε ο ένας τον άλλον, μη διστάζουμε να φωνάζουμε την Παναγιά όπου εμείς δεν μπορούμε να πετύχουμε το μαζί. Γιατί μου λένε πολλοί, μα στα σπίτι μου γίνεται χαμός. Στο σπίτι μου, μου λέει ένα παιδί προχθές, πω πω μακελιό πάτε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, βράδυ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Φωνάζουμε. Λέω, κάντε προπόνηση στη φωνή. Άμα κάντε προπόνηση να δείτε στη θύρα 4, σας θέλουμε, αλλά να έχετε φωνή φωνάρα όμως. Μόνο γι' αυτό εγώ αφήνω να φωνάζουμε. Όλες οι άλλες οι φωνές είναι του διαβόλου και είναι φωνές που μας χωρίζουν και διώχνουν και το Θεό και την Παναγία και τους Αγγέλους και τους Αγίους. Αυτήν λοιπόν την Παναγιά πάρτε την σήμερα μαζί σας, ο καθένας στη ζωή του, ο καθένας στην καρδιά του, ο καθένας στο σπιτικό του, για να μπορούμε αυτή την Παναγιά να την έχουμε φίλη μας ή καλύτερα μάνα μας. Την Κυριακή τώρα που έρχεται θα λειτουργήσουμε πέρα στον Άγιο Χαράλαμπο και την άλλη Κυριακή θα λειτουργήσουμε εδώ. Έχει δύο μνημόσυνα ο κ. Χρήστος, ο ψάλτης μας, τη γυναίκα του, και έχουμε κι εμείς, η παρέα μου, η οικογένειά μου, μία Μαρία που έφυγε πριν από ένα χρόνο και ήταν κομμάτι της καρδιάς όλων μας. 6, 7, 10 εικόνες από αυτές που είναι εδώ γύρω-γύρω τις είχε κάνει αυτή η κυρία Μαρία. Και δεκάδες ανθρώπους τους είχε διορίσει στη δουλειά που ήταν και άλλες δεκάδες ανθρώπους τους είχε βοηθήσει. Υπάρχουν άνθρωποι με αγάπη. Γι' αυτό θέλει ο Χριστός αγάπη από όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά. Η Παναγιά μας χρόνια πολλά. Σε όλους και σε όλες.